σε μια καινούργια θεματική από τα θρησκευτικά της Β' Λυκείου, έχουμε να ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο το έχουμε αναπτύξει πάρα πολλές φορές στα προηγούμενα μαθήματα, όμως αυτή τη φορά θα επικεντρώσουμε λίγο περισσότερο στην θρησκευτική βία. Καταρχήν, ο τίτλος του μαθήματος είναι «Το ασύμβατο του χριστιανικού ήθους με τον φανατισμό». Καταλαβαίνουμε ότι σε προηγούμενες ενότητες και αναλύσεις αναφερθήκαμε στον φωταμεταλλισμό ως ένα κίνημα συντηρητικό, το οποίο έχει σαν αρχή την συνέχιση κάποιων βασικών αρχηγών μιας θρησκείας ή μιας πολιτικής ιδέας και την επιβολή βίωσης της καθημερινότητας των ανθρώπων με βάση αυτές τις συντηρητικές αρχές. Ουσιαστικά είναι η καταγράμμα αποδοχή ορισμένων ενιών και αρχών μιας διδασκαλίας, είτε θρησκευτικής είτε πολιτικής. Να πούμε ότι αυτό το συντηρητικό ουσιαστικά φαινόμενο αναπτύχθηκε από τον Αμερικανικό Προτεσταντισμό το 1920 και ουσιαστικά άλλες μορφές αυτού του φαινομένου έχουμε δει με τον μουσουλμανικό φονταντισμό, με τον Ιουδαϊκό φονταμενταλισμό και με άλλες μορφές του, πολιτικές ή θρησκευτικές όπως αναφέραμε. Όμως αυτό το μάθημα, αφού έχουμε στο μυαλό μας όλες αυτές τις ιδέες που είχαμε αναπτύξει στο παρελθόν, είναι πιο εύκολο νομίζουμε να κατανοήσουμε πλέον και το φαινόμενο του φανατισμού και της θρησκευτικής βίας. Καταρχήν, ας δούμε τι είναι η θρησκευτική βία. Είναι ουσιαστικά το να προκαλείς σωματικές βλάβες ή ακόμα και το θάνατο λόγω θρησκευτικών πεπιθήσεων. Ουσιαστικά, πραγματοποιεί κάποιος ένα έγκλημα με βάση τις δικές του αρχές και αξίες θρησκευτικές. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να εκφοβήσει και να επιβάλλει αυτές τις θέσεις του σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαφορετικές απόψεις ή ανήκουν σε άλλες θρησκευτικές ομάδες. Μάλιστα, στο βιβλίο μας βλέπουμε και ένα πολύ ωραίο σκίτσο, πολύ έξυπνο, όπου βλέπουμε να συμπορεύονται φανατικοί από διάφορες θρησκείες και ουσιαστικά να παραδέχονται ότι αυτό που κάνουν δεν έχει καμία σχέση με την θρησκεία. Δηλαδή η βία και ο πόλεμος στο όνομα της θρησκείας δεν σχετίζονται ουσιαστικά με το πραγματικό μήνυμα της κάθε θρησκείας. Και νομίζουμε είναι ένα πολύ έξυπνο σκίτσο που αποδίδει και το περιεχόμενο αυτής της φανατικής αντίληψης ορισμένων ανθρώπων. Μιας και μιλάμε για τον φανατισμό, καλό είναι να δούμε και από πού προέρχεται αυτός ο όρος. Φανατισμός βλέπουμε ότι προέρχεται από τον όρο φάνουμ, ιερό, και ουσιαστικά είναι η αποκλειστική και με πάθος προσπάθεια επιβολή ιδεών ενός ατόμου ή μιας ιδεολογίας. Δεν ανέχεται σε καμία περίπτωση αντίθετες απόψεις και ο φανατικός άνθρωπος είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε μέσο, ακόμα και την βία, για να αντιμετωπίσει τους αντιπάλους του, να επιβάλλει τις θέσεις του και να σβήσει σε εισαγωγικά οποιαδήποτε προσπάθεια εμφάνισης αντίθετων θέσεων που καταστρέφει σε εισαγωγικά τη δική του ιδεολογία. Βέβαια, ο φανατισμός υπάρχει σε θρησκείες, σε πολιτικές απόψεις, σε εθνικιστικές θέσεις. Ακόμα το βλέπουμε και στις αντιπαραθέσεις μεταξύ οπαδών διαφορετικών αθλητικών ομάδων.
Συγκεκριμένα για το θρησκευτικό φανατισμό έχουμε δει σκηνές βίας στον παρελθόν και πολέμου στη Μέση Ανατολή, στην Ινδία, ακόμα και στη Βόρεια Ιρλανδία. Σε αυτό το σημείο είναι καλό να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ του θρησκευτικού φανατισμού αλλά και της αγωνιστικότητας για την αληθινή πίστη, το ζήλο δηλαδή που δείχνουν ορισμένοι άνθρωποι στο να διαδώσουν την πίστη τους σε όλο τον κόσμο. Σε καμία περίπτωση δεν είναι το ίδιο πράγμα, διότι στην πρώτη περίπτωση χρησιμοποιούνται οι θρησκευτικές ιδέες για να φανατίσουν τον κόσμο, τους ανθρώπους και να πετύχουν άλλους σκοπούς τελικά πολιτικούς που κρύβονται πίσω από αυτές τις επιδιώξεις. Για να δούμε λίγο ορισμένες μορφές θρησκευτικού φανατισμού. Έχουμε την θρησκοληψία, η οποία ουσιαστικά αποτελεί τη σχολαστική τήρηση θρησκευτικών εντολών με δυσιδαιμονικά και ψυχοπαθολογικά χαρακτηριστικά. Έχουμε τον πουριτανισμό, το οποίο ήταν και ένα κίνημα στο παρελθόν, όπου είναι η άκρητη αυστηρότητα στην ηθική καθαρότητα, δηλαδή δίνει μια περισσότερη έμφαση σε κάποιες ηθικές αρχές και αξίες, και αυτή η τάση αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στο χώρο του προτεσταντισμού. Ο συντηρητισμός, μια προσκόλληση στο παρελθόν που είναι πάρα πολύ κοντά με αυτό που είπαμε για τον φονταμενταλισμό. Και έχουμε και τον προσιλητισμό, ο οποίος είναι η στρατολόγηση οπαδών με δόλια μέσα, κάτι που αποτελεί και μια τακτική ορισμένων σεκτών πολλές φορές για να προσελκύσουν κόσμο με διάφορους τρόπους, με χρηματικό μέσο, με άλλες εξυπηρετήσεις, ποντάροντας ουσιαστικά στην αδυναμία ορισμένων ανθρώπων να αρνηθούν. Βέβαια, άλλες μορφές μπορούμε να βρούμε και σε μεγαλύτερες καταστάσεις. Παραδείγματος χάρη, είχαμε αναφέρει και στο παρελθόν, στα αντίστοιχα μαθήματα, όπου πολλές φορές ορισμένα κράτη διοικούνται με βάση τους θρησκευτικούς νόμους και κανόνες, όπου επιβάλλεται και καθορίζεται η θεοκρατία, όπου επεκτείνεται μια θρησκεία συνεργαζόμενη ουσιαστικά με πολιτικές αντιλήψεις και εθνικιστικές πολλές φορές αντιλήψεις. Και βέβαια όπου υπάρχει ο φανατισμός γενικότερα αλλά και ειδικά ο θρησκευτικός φανατισμός, είπαμε ότι ποντάρουν σε ειδικές συνθήκες της κοινωνίας και στους ανθρώπους. Ανθρώπους πολλές φορές που είναι χαμηλού μορφωτικού επίπεδου, επίσης σε περιοχές όπου δεν υπήρξε η συνήθεια των δημοκρατικών διαδικασιών, δεν έχει αναπτυχθεί δηλαδή δημοκρατική συνείδηση όπως σε άλλες περιοχές του κόσμου. Και να επαναλάβουμε ότι πάντοτε όλη η θρησκευτική συσσαγωγικά πόλεμη είναι ουσιαστικά εφαρμογή πολιτικών και εθνικιστικών επιδιώξεων, όπου γίνεται η προσπάθεια επιβολής συγκεκριμένων συμφερόντων. Όλα αυτά τα θέματα δεν έχουν καμία σχέση με την θρησκεία και σχετίζονται περισσότερο με ζητήματα πολιτικής, γεωστρατηγικής, οικονομικών συμφερόντων και άλλων λοιπόν επιδιώξεων. Ποια είναι όμως τα αίτια του φανατισμού σε μια θρησκεία? Υπάρχει ο ψυχολογικός παράγοντας, πρώτα ατομικός και συνέχεια σε μια ομάδα, κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα όπως αναφέραμε στην οικονομία, ειδικά τα οικονομικά προβλήματα, η έλλειψη σταθερότητας αποτελεί πάντοτε ευκαιρία για αποσταθεροποίηση και την ανάδειξη τέτοιων συντηρητικών τάσεων, θρησκευτικών και πολιτικών, και βέβαια διάφορα θρησκευτικά αίτια που μπορεί να παρουσιαστούν σε μια ομάδα. Οι συνέπειες του θρησκευτικού φανατισμού είναι ουσιαστικά η αλλίωση της πίστης, διότι στερείται το βασικό στοιχείο που αποτελεί αγάπη προς τον συνάνθρωπο, η ειρηνική συνύπαρξη. Καταπνίγεται η θρησκευτική ελευθερία του ατόμου με καταπίεση, διώξεις, με τη βία βέβαια. Καταστρέφονται ουσιαστικά οι ανθρώπινες ζωές και
τελικά δημιουργούνται κοινωνικές και πολιτικές αναστατώσεις. Φανταστείτε σε μια κοινωνία να υπάρχουν μέλη διαφορετικών θρησκευτικών ομάδων, τα οποία βρίσκονται διαρκώς σε σύγκρουση, πώς θα μπορούσε να σταθεί όρθια μια τέτοια κοινωνία και μια τέτοια πολιτεία. Διαρκώς θα υπήρχε βία, αντιπαράθεση, ανταγωνισμός και σε καμία περίπτωση ειρήνη, ανάπτυξη, ομοψυχία. Ποια είναι όμως η λύση που θα μπορούσαμε να προτείνουμε? Η λύση σε κάθε περίπτωση βρίσκεται στην παιδεία. Η σωστή διαπαιδαγώγηση των νέων μέσα στο σχολείο και η εισαγωγή διάφορων θρησκευτικών στοιχείων στην εκπαίδευση. Η θρησκευτική εκπαίδευση είναι αυτή που μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη αντίληψη και κατανόηση του άλλου, του ξένου, του διαφορετικού, έτσι ώστε να καλλιεργηθεί από μικρή ηλικία στους ανθρώπους ο σεβασμός για τον άλλο άνθρωπο. Το αναφέραμε αυτό και όταν μιλούσαμε για το μάθημα ο άλλος στον χριστιανισμό και είχαμε πει ότι πρέπει να αντιληφθούμε ότι ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να θρησκεύεται ελεύθερα και βέβαια να πιστεύει ότι η δική του η θρησκεία είναι η αληθινή θρησκεία. Το πώς θα συμπεριφερθούμε στον άλλον δεν εξαρτάται από τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Σε μια δημοκρατική κοινωνία όλοι οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να αποφασίζουν για τα πιστεύω τους και για το πώς θα καθορίσουν τον τρόπο της ζωής τους. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι πολύ θετικό να οι μαθητές να ασκηθούν σε αυτή την αλλαγή της οπτικής, της αποδοχής του διαφορετικού και δεν θα πρέπει η διαφορετική πίστη και η θρησκεία να αποτελεί αφορμή για την δημιουργία προκαταλήψεων και της αλλαγής στάσης μας απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Ασφαλώς, το σχολείο που αποτελεί ένα ασφαλές περιβάλλον μπορεί να αποτελέσει έναν χώρο αυτής της καλλιέργειας της αντίληψης και βέβαια ένας χώρος όπου δεν θα επικρατεί η βία και το μίσος. Επομένως και το σχολείο, η εκπαίδευση αποτελεί αυτόν τον χώρο όπου θα αναπτυχθεί η συνεργατικότητα μεταξύ των μαθητών και ανθρώπων που ανήκουν σε διαφορετικούς πολιτισμούς και σε διαφορετικές θρησκείες για να γίνει πιο κατανοητό το θέμα της αποδοχής του άλλου και βέβαια ότι αναγνωρίζουμε στον άλλον αυτό που θέλουμε να αναγνωρίσουν και σε εμάς. Όπως δηλαδή θέλουν να συμπεριφερθούν σε εμάς, έτσι πρέπει να συμπεριφερόμαστε και εμείς στους άλλους. Για να κλείσουμε λοιπόν και αυτή την ανάλυση, να μεταφέρουμε και να επαναλάβουμε για ακόμα μία φορά το μήνυμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας πάνω σε αυτά τα ζητήματα και ειδικά στο θρησκευτικό φανατισμό. Η Ορθόδοξη Εκκλησία από τη γέννησή του ουσιαστικά ήταν οικουμενική, συνεχίζει να είναι οικουμενική και ανοιχτή στην πολιτισμική ετερότητα. Έχει καταδικάσει τον φιλετισμό, τον εθνοκεντρισμό και όλα αυτά τα ζητήματα είναι στατικά απέναντι στο μέγεθος της πίστης και της διδασκαλίας της. Σύμφωνα λοιπόν με την παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, κάθε άνθρωπος ανεξάρτητα από τη θρησκεία που ανήκει, τη φυλή, το χρώμα, την πίστη, το φύλο του, είναι εικόνα του Δημιουργού Θεού, αξίζει το σεβασμό μας και την αξιοπρέπεια που ανήκει στη φύση του. Κάθε προσπάθεια εξαναγκασμού, προσελητισμού ή οτιδήποτε άλλο που παραβιάζει την ελευθερία του ανθρώπινου προσώπου είναι καταδικαστέα και να πούμε ότι το ανθρώπινο πρόσωπο θεμελιώνεται στο τριαδικό πρότυπο όπως το είχαμε αναφέρει όταν αναλύαμε και την θεολογία της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο όλα αυτά, όλη αυτή η θεολογική διδασκαλία της Εκκλησίας σχετίζονται πάρα πολύ και με το σήμερα και με τον τρόπο που θα πρέπει να λειτουργεί η κοινωνία και οι άνθρωποι μεταξύ τους. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις ολοκληρώσαμε και την ανάλυση αυτής της ενότητας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.